Με θετικό πρόσημο έκλεισε η τουριστική σεζόν για το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, με τεράστιο αριθμό επισκεπτών να έχει δει από κοντά τους σπάνιους θησαυρούς του. Μπορεί να μην καταρρίφθηκε ρεκόρ, κέρδισε όμως σε ποιοτικά χαρακτηριστικά των επισκεπτών. Η χρονιά κύλησε καλά, αναμενόμενα θα λέγαμε, διότι υπήρχε πάρα πολύ τουριστική κίνηση. Δεν φτάσαμε βέβαια τους στόχους του 2019. Ωστόσο, αυτό το οποίο ήταν πραγματικά ενθαρρυντικό για μας είναι ότι είδαμε ότι αυξήθηκε κατακόρυφα ο αριθμός των μεμονωμένων επισκεπτών. Αυτό σημαίνει ότι το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου επιλέγεται συνειδητά από τους επισκέπτες του. Ήδη κατευθύνεται προς την κατάκτηση του επόμενου στόχου, που είναι η δημιουργία ψηφιακού μουσείου μέσω διαδικτυακής πύλης. Το heracliummuseum.gr βάζει το μουσείο στη νέα ψηφιακή εποχή. Περιλαμβάνει λοιπόν σε πρώτη φάση 1000 ψηφιοποιημένα εκθέματα από τις συλλογές μας, τα οποία έχουν πλούσιο πληροφοριακό υλικό, εποπτικό υλικό, σχέδια και οτιδήποτε άλλο μπορεί να βοηθήσει στην γνώση του συγκεκριμένου αντικειμένου. Υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες ψηφιακές εφαρμογές, όπως για παράδειγμα το χρονολόγιο της κριτικής προϊστορίας και ιστορίας. Προσβάσιμο θα είναι το ιδιαίτερο λεξικό αρχαιολογικών όρων. Ταυτόχρονα, οι επισκέπτες μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν εφαρμογή εικονικής περιήγησης στο μουσείο, πραγματοποιώντας όπου και αν βρίσκονται ένα ταξίδι στην ιστορία μέσω του κινητού τους. Έχουμε υλοποιήσει και μία ψηφιακή εφαρμογή μέσω των κινητών τηλεφώνων iOS και Android, όπου υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής ξενάγησης στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Η ψηφιακή προβολή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Κρήτη 2014-2020 με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους.